Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα σημαντική επιτυχία μετράει η αστυνομική διεύθυνση στην περιοχή μας, καθώς από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη ευρία αστυνομική επιχείρηση που έχει οδηγήσει στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που συνδέεται με ναρκωτικά. Πολλά περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος ο Κώστας Τσενετζούλης. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Θέμη. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, από το πρωί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Μεσσηνίας και πιο συγκεκριμένα με κέντρο την Μεσσήνη ευρία αστυνομική επιχείρηση που έχει να κάνει με συντονισμό από την αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας, με το τμήμα δίωξης ναρκωτικών, αλλά και με ενίσχυση από άλλες δυνάμεις της περιφέρειας Πελοποννήσου. Να πούμε ότι η εγκληματική οργάνωση αφορά στην δραστηριότητα για εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει μέχρι στιγμής από την αστυνομική διεύθυνση και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει 17 συλλήψεις και κατασχέσεις ποσοτήτων ναρκωτικών και όπλων, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, μεγάλος αριθμός. Επίσημη ανακοίνωση θα υπάρξει με την ολοκλήρωση της αυτή τη στιγμή είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα και θα υπάρξει πλήρης ανακοίνωση. Υπάρχει όμως ρεπορτάζ. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες και εσύ, Θέμη, είναι πολύ σημαντικό. Μιλάμε για μια μεγάλη επιτυχία. Μια επιτυχία η οποία έρχεται ως ακόλουθο της δουλειάς η οποία πραγματοποιείται όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην περιοχή μας και η οποία ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Να πούμε 2-3 στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από το ρεπορτάζ. Πρώτα και κύρια, η αστυνομική επιχείρηση είχε ως κέντρο των επιχειρήσεων την Μεσσήνη. Από εκεί και πέρα, είχαμε επιχείρηση στην Ανάληψη, στην Πύλο, στους Γαργαλιάνους και στην περιοχή της Καλαμάτας. Συνολικά είπαμε 17 άτομα συνελήφθησαν, εκ των οποίων σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι 12 εμπλέκονται και κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Οι 11 εξ αυτών είναι Έλληνες και ο ένας αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας. Οι υπόλοιποι 5 είναι Έλληνες, συμμετοχή απλά με την αυτόφορη διαδικασία έχουν συλληφθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τώρα, έχουν υπάρξει κατασχέσεις σε ναρκωτικά, 1,2 κιλά χασίσης, 4 περίπου γραμμάρια κοκαίνης, ζυγαριές ακριβίας, λάπτοπ, χρηματικό ποσό περί τα 1.700 ευρώ, 6 κυνηγητικά, 6 όπλα κυνηγητικά και όχι μόνο. Να πούμε ότι έχουν βρεθεί πυροκροτητές και μία σειρά ακόμα από πράγματα τα οποία θα τα δούμε αναλυτικά και κατά τη διάρκεια της έκδοσης του αστυνομικού δελτίου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή και συνεχίζεται. Είναι μία έρευνα η οποία έρχεται εδώ και 5 με 6 μήνες και η οποία έχει ξεκινήσει και φυσικά την προανάκριση την έχει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Καλαμάτας. Σημαντική η εξέλιξη και η δουλειά η οποία έχουμε στο κομμάτι αυτό. Σημειώνουμε ότι εξελίσσεται ακόμα. Έτσι, ακριβώς. Η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι μια επιχείρηση διαρθρωμένη, όπως είπες και εσύ, σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Δεν είναι αποκλειστικά μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Πηλίας και της Μεσσήνης. Και είναι σημαντικό ότι υπάρχει αυτό το κέριο πλήγμα σε ό,τι αφορά στον πόλεμο, πραγματικά στον πόλεμο, που γίνεται ενάντια στην διακίνηση των ναρκωτικών. Και τουλάχιστον η αστυνομία τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά και στην περιοχή μας, όχι μόνο με τις μικροποσότητες αλλά και με τις μεγάλες ποσότητες. Και μιλάμε και για ένα πολύ μεγάλο αριθμό των 17 άτομα. Είναι πολλά άτομα που εμπλέκονται και όπλα και. Αξίζει να σημειώσουμε, Θέμη, ότι κατ' επανάληψη και τα προηγούμενα χρόνια και τα τελευταία χρόνια γενικότερα οι αστυνομικοί της περιοχής μας, οι αστυνομικοί που εμπλέκονται και στο κομμάτι της δίωξης των ναρκωτικών, αλλά και γενικότερα που εμπλέκονται στο κομμάτι εξάρθρωσης τέτοιων οργανώσεων, έχουν σημειώσει μεγάλες επιτυχίες. Και μιλάμε για μια συντονισμένη δουλειά. Γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι για να εξαρθρωθούν τέτοιες οργανώσεις χρειάζεται πολύμηνη δουλειά, να υπάρχουν στοιχειοθετημένα στοιχεία, να υπάρχει μια πολύ καλή οργανωμένη δουλειά, προκειμένου να μην ξεφύγει αυτό που λέμε κανείς. Και να πάμε κατευθείαν να βρούμε την ομάδα, όχι τον μικροέμπορο ή το οτιδήποτε. Έγινε λοιπόν μια ακόμα πάρα πολύ καλή δουλειά. Πρέπει να δίνουμε τα συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το πρόσωπο που βλέπουμε αυτές τις φορές. Είναι μια καθημερινή δουλειά, μια δουλειά η οποία γίνεται υπό αντίξωες συνθήκες και το γνωρίζουμε όλοι αυτό πάρα πολύ καλά. Και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον εμείς εδώ για την περιοχή μας, για τους Μεσσήνιους που υπηρετούν εδώ στην αστυνομική διεύθυνση και όχι μόνο Μεσσήνιους, έτσι, πρέπει να νιώθουμε υπερήφανοι γιατί κάνουν πάρα πολύ καλό έργο, πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Να μην ξεχνάμε, προχθές με την ανθρωποκτονία
αμέσως είχαμε αποτελέσματα. Mm-hmm. Να μην ξεχνάμε κατά το παρελθόν πόσες φυτίες έχουν πιαστεί. Να μην ξεχνάμε πόσα εγκλήματα ή άλλες παράνομες πράξεις έχουν έρθει στην επιφάνεια και έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον δικό τους αγώνα, έτσι, με έλλειψη δυνάμεων, με τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε εμείς με τα υπόλοιπα θέματα. Δύο γυναίκες φιλοξενούνται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καλαμάτας την στιγμή που η επέλαση της φωνικής γρίπης συνεχίζεται. Το ζήτημα κρίνεται εξαιρετικά σοβαρό καθώς στα φαρμακεία δεν υπάρχουν εμβόλια. Αλματώδη αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα και τα τελευταία 24 ώρα στη λίστα προστίθενται ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι. Ωστόσο, έντονος είναι ο προβληματισμός από την επισήμανση πως δεν υπάρχουν εμβόλια. Εμβόλια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά. Όλες οι τρεις εταιρείες είναι που παράγουν αυτά τα, που φέρνουν τέλος πάντων, που εισάγουν αυτά τα εμβόλια, δεν υπάρχει σε καμία εταιρεία τίποτα, έχουν τελειώσει. Λόγω του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι παραγγελίες, γενικά αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν λιγοστές ποσότητες αντιγρυπικών εμβολίων. Στην περιοχή μας, αυτές έχουν μειωθεί σχεδόν σε μηδενικό ποσοστό. Η εποχή καταρχάς τώρα είναι εκτός εμβολίων, γιατί σε δύο μήνες, τρεις τα εμβόλια λήγουν. Αυτά βγαίνουν πάντοτε αρχές Οκτώβρη, που γίνεται η πρώτη δόση. Για τη δεύτερη δόση συνήθως κανείς δεν το κάνει, ας πούμε, τα εμβόλια. Οπότε έχουν διάρκεια μέχρι τον έκτο του τρέχοντος έτους, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει εμβόλιο αυτή τη στιγμή πουθενά. Παραγγελία κάνουμε πάντοτε από το καλοκαίρι για την επόμενη χρονιά. Εμείς παραλάβαμε όσα είχαμε παραγγείλει τέλος πάντων, αλλά εμβόλια τελειώσανε αυτή τη στιγμή. Οι εταιρείες, οι υπεύθυνες που είναι για τα εμβόλια, δεν μπορούν να κάνουν, δεν κάνουν εισαγωγή αυτή τη στιγμή. Τα αιτήματα πάντως στα φαρμακεία δείχνει να είναι αρκετά όσον αφορά την παροχή αντιοικών φαρμάκων. Με το εμβόλιο καταρχάς έχει μια δράση μετά από 20 μέρες από το αφού γίνεται το εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή και ένας που υπάρχει έξαρση γρίπης, ας πούμε, δεν θα προσφέρει πολλά πράγματα εμβόλιο, θα περάσουν τουλάχιστον 20 μέρες για να αρχίσει να δρά. Το μόνο που μπορεί να πάρει είναι φάρμακα όπως το Ταμιφλού, αυτά, ας πούμε, τα οποία είναι για κόντρα εναντίον των ιών. Για μία ακόμη φορά συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες. Αυτά, κοιτάξτε να δείτε, για τη γρίπη έχουν βγει πολλές φορές οδηγίες, τι πρέπει να προσέχουν, θέλει καθαριότητα, θέλει να μην έρχεσαι σε επαφή έτσι με άτομα που είναι άρρωστα, ας πούμε. Θέλει μεγάλη προσοχή, καθαριότητα κυρίως, και να μην έρχεσαι σε κοντινή επαφή με τα άτομα αυτά. Μένουμε στον χώρο της υγείας για να δούμε κάτι διαφορετικό και τα όσα εξελίσσονται σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας και περιφέρειας Πελοποννήσου γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ για την υγεία. Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα με θετικό τρόπο, γιατί μέχρι τώρα έχουμε εκμεταλλευτεί αρκετούς πόρους του ΕΣΠΑ. Βλέπουμε και το παράδειγμα που υπάρχει για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Παναγιώτη Κατσίβαλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κατσίβαλα, ήταν μια σημαντική σύσκεψη σήμερα στην Τρίπολη. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και πώς καταγράφονται, θα έλεγε κανείς, τα βήματα μέχρι τώρα? Από ό,τι γνωρίζετε, τελειώνει η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ αυτό το έτος και έγινε η συνάντηση, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική στο να ολοκληρώσουμε όλα τα έργα τα οποία έχουμε εντάξει. Έγινε καταρχήν μια παρακολούθηση το πού βρίσκεται το κάθε έργο. Βρήκαμε πού υπάρχουν προβλήματα και κάνουμε όλες τις ενέργειες να ολοκληρωθούν. Αυτό που ίσως έχει πολύ μεγάλο, σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον νομό Βενζινίας, είναι δύο καινούργια προγράμματα τα οποία θέλουμε να εντάξουμε, που αφορούν αφενός τον ιατρικό εξοπλισμό του νοσοκομείου της Καλαμάτας αλλά και του νοσοκομείου Κυπαρισίας, το οποίο έχει ελλείψεις εξοπλισμό και θέλουμε να τον ολοκληρώσουμε. Ένα δεύτερο σημαντικό έργο είναι ότι προχωράμε στο πνεύμα της μεταρρύθμισης που υπάρχει για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, ώστε να εξοπλίσουμε όλα τα κέντρα υγείας του νομού Μεσσηνίας. Το πολύ ευχάριστο είναι ότι πάμε σε σύμβαση με τον εργολάβο για να γίνει το έργο διαμόρφωσης του ισογείου του νοσοκομείου Κυπαρισίας και ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων για να λύσουμε παλιές πληγές του κτηρίου όσον αφορά την νομιμοποίησή του, αλλά και να προχωρήσουμε και να ολοκληρωθεί, ώστε και αυτό το κέντρο υγείας να
αναβαθμιστεί και να πάρει τη θέση και την αξία την οποία να έχει μέσα στην κοινωνία. Σε επίπεδο Μεσσηνίας, έτσι όπως βλέπετε και γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση και την παρακολουθείτε καθημερινά, είμαστε καλά, θα έλεγε κανείς, γιατί φαίνεται ότι έχουν εξελιχθεί κάποια ζητήματα μεγαλύτερα. Νομίζω ότι το νοσοκομείο της Καλαμάτας και αξίζουν εύσημα στον διοικητή του νοσοκομείου, είναι ο πρωταθλητής όσον αφορά την απορρόφηση πόρων της υγείας για το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ενημερωτικά θα ήθελα να προσθέσω ότι από το ΕΠΕΡΑ γίνονται προσπάθειες και θα ολοκληρωθούν και αυτές ώστε να γίνει η πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση και ανεξαρτησία του κτηρίου, όπως και διάφορες δράσεις. Είχε μείνει λίγο πίσω το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας στον προγραμματισμό. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε τρέξει πάρα πολύ ώστε να ενταχθεί και αυτό το νοσοκομείο και να λήξει κάποια στιγμή αυτή η αμφισβήτηση που υπάρχει αν αυτό το νοσοκομείο θα παραμείνει. Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι θα παραμείνει νοσοκομείο και κάνουμε όλες τις ενέργειες ώστε και αυτό το νοσοκομείο να αναβαθμιστεί τουλάχιστον προς το παρόν από ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Όσον αφορά τους γιατρούς, έρχονται και αυτοί σε δεύτερο στάδιο. Πάντως είναι σημαντικό ότι διαψεύδονται οι Κασάνδρες για το κλείσιμο των δομών υγείας, έτσι, τουλάχιστον σε επίπεδο της τριφυλίας, γιατί γίνεται και μια κίνηση με το νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, αλλά και με την αναβάθμιση του κέντρου υγείας των Γαλαλιάνων, που είναι και αυτή εξαιρετικά σημαντική σε μια τόσο δυναμική περιοχή. Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, όπως τα λέτε, και κάποια στιγμή οι κοινωνίες πρέπει να ηρεμήσουν για να βλέπουν τα πραγματικά γεγονότα και να μην ακούνε σιρήνες και Κασάνδρες. Για την πρωτοβάθμια υγεία, κύριε Κατσίβελα, είπατε ότι θα ενισχυθεί ουσιαστικά και ο τρόπος λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων. Είναι ικανός αυτός για να, λέει κανείς, να αποσυμφορηθεί το σκηνικό που υπάρχει σήμερα στα νοσοκομεία, πάνω απ' όλα. Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι και το περιφερειακό ιατρείο του Πεταλιδίου, το οποίο πλέον θα αναβαθμιστεί, και το περιφερειακό ιατρείο του Βλαχόπουλου. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στη φάση ολοκλήρωσης πλέον της μεταβίβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που αυτό ουσιαστικά με το αστικό τύπου κέντρο υγείας της Καλαμάτας θα αναβαθμίσει, θα προσφέρει καλύτερες πρωτοβάθμιες φροντίδες στους πολίτες, και αυτό περιμένουμε κατ' ουσίαν να ανακουφθεί στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπως και πάλι σε προηγούμενες επικοινωνίες μας σας έχω ενημερώσει. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, γιατί είναι σε έξαρση και το είδαμε και προηγούμενα σε ρεπορτάζ μας. Με τη γρήπη είστε σε ετοιμότητα, και το λέω αυτό γιατί έχουμε αρκετά κρούσματα το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένα ζήτημα από ό,τι φάνηκε και στα φαρμακεία με την έλλειψη αντιγρυπικών εμβολίων. Αν είναι ο μηχανισμός σε ετοιμότητα, μια και έχουμε αρκετά κρούσματα και μια πρωτοφανής, θα έλεγε κανείς, φωνική επέλαση. Αυτό που θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μας είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι μια οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία η οποία περιμένει να τελευταία στιγμή να προετοιμαστεί. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει την ετοιμότητα του στρατού μας, της αστυνομίας μας. Είναι ένας, με την καλή έννοια και πολύ διασταλτικό τον όρο, ένας στρατός, ο οποίος περιμένει να, όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί, να προσφέρει υπηρεσίες. Πιστεύω ότι τα νοσοκομεία μας είναι έτοιμα. Είναι μια δύσκολη γρήπη. Νομίζω ότι όπως και παλιότερα, έτσι και τώρα θα καταφέρουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε τώρα στα της κοινωνίας και οικονομίας. Ζήτημα υπάρχει πλέον με το Ε9. Με νέο πονοκέφαλο για 600.000 περίπου ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι μη υπαίθριοι φαίνεται πως θα αποδώσουν επιπλέον φόρο για όσους τους νομιμοποίησαν, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δήλωση των στοιχείων των ακινήτων τους. Λίγη την Παρασκευή, η προθεσμία για την υποβολή εκ μέρους των οφειλετών υπεύθυνων δηλώσεων προστασίας της πρώτης κατοικίας τους από πληστηριασμό. Σύμφωνα με έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο Αθανάσιος Κορδάς, υπογραμμίζω ότι σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα, οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν μέχρι και την Παρασκευή τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία των οφειλετών. Σε αυτές θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικυρωποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Διευκρινίζεται πάντως ότι ο νόμος δεν αφορά μόνο απαιτήσεις από τράπεζες αλλά και όλες τις απαιτήσεις. Ο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει για άλλη μια φορά ότι προκειμένου για να προστατεύσουν οι καταναλωτές την κύρια κατοικία τους, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στις τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2014. Απαγορεύονται οι πληστηριασμοί στην κύρια κατοικία,
όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Καταρχήν, η αναστολή των πληστηριασμών για την κύρια κατοικία δεν προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα, τα οποία μπορούν άνετα να εκπληστηριαστούν. Στο θέμα από την πρώτη στιγμή έχει σταθεί με ιδιαίτερη έμφαση, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας. Ο νόμος Κατσέλη είναι ακόμη σε ισχύ. Στη ρύθμιση του νόμου για την αναστολή των πληστηριασμών για τις κύριες κατοικίες υπάγονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και αγρότες. Η αναστολή των πληστηριασμών αφορά οφειλές προς τράπεζες, αποστεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, καθώς και από επιχειρηματικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες κλπ. Οφειλές λοιπόν προς τράπεζες, προς ιδιώτες και εταιρείες, καθώς επίσης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δέκου. Ωστόσο, η αναστολή αυτή των πληστηριασμών για την κύρια κατοικία δεν αφορά χρέη προς το δημόσιο και τα. Πάμε τώρα εμείς σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την εικόνα της πόλης. Και η εικόνα της πόλης δεν είναι το κέντρο μόνο, είναι και η παραλία, είναι και το λιμάνι της. Και στο λιμάνι, εδώ και αρκετό καιρό, στην πόλη της Καλαμάτας, κυριαρχούσαν τα πλοία που είχαν παρατηθεί. Σήμερα έφυγε το Αμάντα, το ένα μας αποχαιρέτησε και ήταν μια διαδικασία που εξελίχθηκε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον πρόεδρο της ΠΕΤ και δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους θεατές σας. Εύχομαι τα καλύτερα. Έφυγε λοιπόν το Αμάντα και νομίζω ότι ήταν μια διαδικασία που αρχίζει να ανακουφίζει λίγο πολύ, γιατί απελευθερώνει και την εικόνα του λιμανιού. Αγαπητέ Θέμη, δεν νομίζω ότι μπορούμε να χαιρόμαστε ως κράτος, ως σύστημα, τόσα χρόνια αυτό το σαπιοκάραβο μέσα στο λιμάνι ταλαιπώρησε μία πόλη, αμαύρωσε την εικόνα μας, είχε κινδύνους περιβαλλοντικούς για το λιμάνι μας εκεί. Εν πάση περιπτώσει έφυγε σήμερα, τέλος καλό, όλα καλά. Εγώ ευχαρίστησα και δημόσια και τις διοικήσεις τις προηγούμενες του Λιμενικού Ταμείου. Εδώ και λίγους μήνες είναι δημοτικό, όπως ξέρετε, γιατί οι προσπάθειες ήταν μακρόχρονες που καταργήθηκαν. Σας ενημερώνω όμως ότι αν δεν γινόταν τελευταία οι σωστές κινήσεις με αποφασιστικότητα, το Αμάντα μπορεί να ήταν κάποια χρόνια ακόμα μέσα στο λιμάνι της Καλαμάτας. Σε λίγες μέρες θα φύγει και το Νήσιρος και το άλλο, το ένα σκαφάκι που είναι εκεί πέρα. Και τα τρία. Η εικόνα λοιπόν θα βελτιωθεί κατά πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, και ό,τι έχουμε πει, αγαπητέ, όσον αφορά στο λιμάνι, θα γίνει πραγματικότητα. Και τα σίδερα θα μετακινηθούν λίγο, η περίφραξη για να περάσει ο ποδηλατόδρομος, και ηλεκτροφωτισμός θα γίνει. Είναι ήδη σε εξέλιξη το έργο, ενώ έχουμε τελειώσει μελλοντικά. Φωτισμός του χιλιόμετρου που λέμε. Το χιλιόμετρο θα έχει δοθεί, θα προσπαθήσουμε μέχρι το καλοκαίρι να δοθεί στον κόσμο για περίπατο. Μάλιστα. Και ηλεκτροφωτισμός και περίπατο για τον κόσμο. Μπράβο. Και είναι το μεγάλο πρόβλημα των αποθηκών, από τις οποίες πρέπει να απαλλαγεί το λιμάνι της Καλαμάτας. Όπως ξέρετε, πάνω στις αποθήκες είναι κάποια στρέμματα με αμίαντο. Mm-hmm. Χρόνια όπου εγκυμονεί κινδύνους για την περιοχή. Με την επικαιροποίηση του Master Plan και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα μπει επιτάπητος και το μεγάλο θέμα των αποθηκών και αν εξυπηρετούν πλέον κάτι για να υπάρχουν εκεί. Ωραία, αυτό είναι θετικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ, για αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Μέχρι και την Παρασκευή 28 του μήνα, οι τράπεζες θα παραλαμβάνουν τις υπεύθυνες δηλώσεις των οφειλετών για την προστασία της κυρίας κατοικίας από πληστηριασμό. Συγκεκριμένη είναι η διαδικασία, την οποία πρέπει και να ακολουθήσουν οι καταναλωτές και να σπέσουν να προβούν σχετικές ενέργειες στις τράπεζες. Είδαμε το ρεπορτάζ νωρίτερα. Να πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο Πελοποννήσου με τους αγρότες. Σε πρώτη προτεραιότητα βρίσκονται οι επενδύσεις στην αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφία για την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης. Όλα αυτά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι επενδύσεις στην αγροτική οικονομία και την κτηνοτροφία στην περιφερειά Πελοποννήσου βρίσκονται πάντα σε πρώτη προτεραιότητα, όπως σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης κατά τη διάρκεια της υιοθέτησης του ψηφίσματος των ετοιμάτων των αγροτών στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αντιλαμβάνομαι ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη από πλευράς όλων των φορέων να τοποθετηθούν ειλικρινά και να βάλουν τα δάχτυλά τους επί των τύπων των ύλων και να πούν αλήθειες σε αυτόν τον τόπο. Γιατί το κατάντημα της αγροτικής οικονομίας είναι μια μεγάλη ιστορική τραγική εμπειρία για τον τόπο μας. Γιατί ξαφνικά νιώσαμε ότι πλουτίσαμε, νιώσαμε ότι μπορούμε με τις επιδοτήσεις να
απαρνηθούμε τα πάντα. Νιώσαμε ότι δεν έχουμε ανάγκη το σκληρό πυρήνα της αναπτυξιακής προσέγγισης αγροτικής οικονομίας και μπορούσαμε να παίξουμε με τους ίδιους τους εαυτούς μας και με τη χώρα. Αν συνεχίσουμε έτσι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει απολύτως τίποτα. Και δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα εάν τώρα την ώρα της μεγάλης κρίσης το αίτημα όλων των αγροτών δεν είναι στρατευμένο σε μια καθαρή θέση. Όλα πρέπει να αλλάξουν, όλα πρέπει να στηθούν εξ αρχής, όλα πρέπει να είναι πολύ σύγχρονα, όλα θα πρέπει να αγκαλιάζουν το σύνολο της προσπάθειας και το αγροτικό κίνημα ασφαλώς και πρέπει να μείνει μακράν της κομματικής τραγικής εμπειρίας που απέκτησε όλες αυτές τις δεκαετίες. Είχε προηγηθεί συζήτηση επί των ζητημάτων που έθεσαν οι αγρότες με τις αντεκκλήσεις φυσικά να μην λείπουν. Είπαμε από την αρχή στην εισήγησή μας ως Περιφερειακή Αρχή ότι είναι εκείνος ο κλάδος ο οποίος διαχρονικά από όλους άκουγε πάρα πολλά λόγια και είδε πολύ λίγα έργα. Επίσης, είναι εκείνος ο κλάδος ο οποίος διαχρονικά έχει προδοθεί εκ των έσω πάρα πολλές φορές σε επίπεδο συνεταιρισμών, συνδικαλιστών, υπουργών, υφυπουργών σε σχέση με τα αιτήματα. Εμείς ως Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου πρέπει οπωσδήποτε να ενώσουμε τη φωνή μας καταρχήν στο ότι είμαστε δίπλα στον αγώνα των αγροτών, όλων των αγροτών. Που επί χρόνια είναι στα μπλόκα και δεν βγήκε τώρα, πρέπει να σκεφτούν το εξής, ότι το ψήφισμα που θέσαμε εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν είναι ψήφισμα του Γούργαρη. Είναι τα αιτήματα που βάζουν τα 40 μπλόκα που συντονίζονται πανελλαδικά και γι' αυτό είπα ότι είναι μεγάλη κατάκτηση αυτή. Είναι τα αιτήματα που βάλαμε πριν από 15 μέρες με επίκαιρη ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και καλούσαμε να πάρετε θέση. Ήθελα να συζητήσουμε. Αλλά θα σας πω κάτι μετά από όσα άκουσα. Θα σας πω κάτι που είπε ο Κολοκοτρώνης στον Νικηταρά όταν του στείλε ένα άλογο εδώ στα βουνά της... του Μενάτου. Στην ουσία, μπείτε στην ουσία τώρα, μην χάνουμε χρόνο. Έχει ουσία, αυτά θέλω να πω. Τρία λεπτά, δεν σας απασχολήσω περισσότερο. Τρία λεπτά. Όταν του λέει λοιπόν το άλογο, το απάντησε ο Κολοκοτρώνης. Τ' άλογο Νικηταρά είναι άλογο χωρίς ουρά. Ή μου στέλνει το κρυθάρι, ή σου στέλνω το τομάρι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Χωρίς κανένα πρόβλημα κύλησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου και νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Δικηγορικό Σύλλογο της Κυπαρισίας. Στη θέση του Προέδρου επανεκλέγει άνετα ο Εμιλιανός Σεκλός. Άνετη ήταν η επανεκλογή του κυρίου Εμιλιανού Σεκλού στον ιστορικό δικηγορικό σύλλογο Κυπαρισίας με την διαδικασία ψηφοφορίας που ολοκληρώθηκε στο δικαστικό μέγαρο της πόλης. Συνολικά 22 από τα 26 μέλη του συλλόγου τίμησαν με την ψήφο του τον νέο πρόεδρο, ενώ εκλέχθηκαν οι Παναγιώτης Αγνωστόπουλος, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Σοφία Σαδοπούλου και Δημήτρα Χριστοδούλου στο νέο διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου της Κυπαρισίας. Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά, ψήφισαν 26 συνάδελφοι. Μετήμησαν με την ψήφο τους 22 συνάδελφοι, εξελέγησαν και οι 4 υποψήφοι σύμβουλοι. Ναι, είναι ο κύριος Αθανάσιος Πετρόπουλος, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, η κυρία Δήμητρα Χριστοδούλου και η κυρία Σοφία Σταθοπούλου. Ο Σύλλογος πάντα αγωνίζεται για την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης στην πρωτοδικιακή περιφέρεια της Κυπαρισίας. Τα ειρηνοδικεία πλέον είναι μόνο δύο βέβαια, της Κυπαρισίας και του Πλαταμόντος που εδρεύει στους Γαργαλιάνους, διότι έγινε μία συρρήκνωση του αριθμού των ειρηνοδικείων. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο ειρηνοδικείο Πλαταμόντος που εδρεύει, όπως προείπα, στους Γαργαλιάνους. Εκεί έχει μείνει μόνο μία δικαστική γραμματέας, ενώ οι θέσεις είναι τρεις, διότι συνταξιοδοτήθηκε ήδη και ο δεύτερος κατά σειράν γραμματέας πριν από λίγο. Και είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Επίσης υπάρχει και μία έδρα ειρηνοδίκη ακόμη, η έδρα του καταργηθέντος ειρηνοδικείου Εράνης, δηλαδή των Φιλιατρών, η οποία έχει μεταφερθεί στο ειρηνοδικείο Πλαταμόντος. Καλό θα είναι να πληρωθεί και εκείνη η έδρα για την εύρυθμη λειτουργία της δικαστηριακής ύλης των ειρηνοδικείων της περιφερειάς του Πρωτοδικείου Κυπαρισίας, η οποία έχει αυξηθεί πάρα πολύ λόγω της αύξησης του καθήλυνου ορίου προς τα πάνω, που
έχει ανέβει αρκετά. Επίσης αυτών των αιτήσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και της μεταφοράς σχεδόν όλης της ύλης της εκουσίας δικαιοδοσίας από το μονομελές πρωτοδικείο στα ειρηνοδικεία. Πολλές είναι οι αλλαγές που έρχονται στον εργασιακό τομέα, με τους νέους βέβαια να μην δέχονται πάντα να τις ακολουθήσουν. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στοιχεία της, τα αναπτυσσόμενα επαγγελματά στη χώρα μας είναι 10. Ανάμεσα σε αυτά είναι ο σερβιτόρος, ο μεταφορέας και ο υπάλληλος γραφείου. Η αγορά εργασίας σε κάθε περιοχή είναι διαφορετική. Σε 4 χώρες της Νότιας Ευρώπης, δηλαδή στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, η έκθεση της Επιτροπής επιβεβαιώνει το γεγονός ότι στις χώρες αυτές τα νεαρά άτομα καλύπτουν ως επιτοπλίστων θέσεις εργασίας χαμηλών προσόντων και μάλιστα σε τομείς υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από την εποχική ζήτηση. Μάλιστα, όπως σημειώνεται στην έκθεση, έχουν αναφερθεί τα 10 πιο αναπτυσσόμενα επαγγέλματα στην χώρα μας, με αρκετούς νέους βέβαια να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους και στους εξασφαλίζει μία δουλειά, ένα σχετικά σίγουρο μέλλον. Είμαι συνταξιούχος και ως εκ τούτου δεν μπορώ και να άλλαζα επάγγελμα, μία ή άλλη θα μου είπε. Σίγουρα κάτι σε αυτό που έχω σπουδάσει. Τεχνολόγος γεωπόνος. Είναι δύσκολο πιστεύω να αλλάξεις πορεία σε κάτι το οποίο μπορεί απλά κάποιος να σου πει. Αν όμως μου δεις να είναι πληροφορίες και αποδείξεις, τότε ότι μπορεί να έχει κάποια απόδοση περισσότερο, μπορεί και ναι. Είμαστε άνεργοι γιατί είμαστε από χωριό. Η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει πει φρένο στην πτώση των προσλήψεων στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Ενώ ειδικότερα για την Ελλάδα, το Παρατηρητήριο Κενών Θέσεων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμά ότι τα 10 πλέον αναπτυσσόμενα επαγγέλματα είναι οι σερβιτόροι και οι μπάρμαν, οι νοσηλευτές και οι μέες, οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα, οι προγραμματιστές λογισμικού, οι οδηγοί βαρέων φορτηγών και λεωφορείων, τα νομικά επαγγέλματα, οι μεταφορείς, οι υπάλληλοι γραφείου και οι χειριστές μηχανημάτων τροφίμων. Δεν το κάναμε γιατί είχαμε δώσει άλλους στόχους στη μικρότερη ηλικία που ήμασταν στη ζωή μας. Ναι, δεν θα πήγαινα. Όχι. Πιστεύω όχι στο δημόσιο. Αυτό. Δηλαδή θα προσπαθήσω κάτι δικό μου, σιγά σιγά. Απέδωσαν τους απαραίτητους καρπούς σημειωμένες στη μέση στα καταστήματα της Καλαμάτας οι επαγγελματίες, με το ποσοστό των εκπτώσεων να αγγίζει έως και το 60%, πέτυχαν τον σκοπό τους. Να περάσουμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει να κάνει και με την κίνηση στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Όπως είπαμε, σκοπός των επαγγελματιών δεν ήταν άλλος από την προσέλκυση των καταναλωτών. Σε γενικές γραμμές, καλή είναι η κίνηση ακόμη και τις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων. Βέβαια, οι καταναλωτές έχουν βγει στα καταστήματα αρκετές ημέρες πριν, αλλά παρόλα αυτά οι επαγγελματίες δηλώνουν ικανοποιημένοι. Ναι, παρόλο που τελειώνει η εκπτώση, ο κόσμος ανταποκρίνεται, έρχεται, ψωνίζει. Τώρα περισσότερο ψωνίζει για την επόμενη σεζόν. Τα κρατάνε λόγω χαμηλές τιμές και τα κρατάνε για του χρόνου. Αλλά ανταποκρίνονται πολύ καλά. Τώρα που φτάνει τέλος του μήνα και έχουν μεγαλώσει εκτός, γιατί έχουμε τώρα μισή τιμή, η κίνηση έχει λίγο αυξηθεί. Όλοι προσπαθούν να βρουν κάτι επώνυμο σε μια πολύ καλή τιμή. Η κίνηση σε γενικές γραμμές πήγε καλά. Τώρα έχει πέσει. Ο κόσμος ψάχνει τις μειωμένες τιμές. Υπάρχει βέβαια μια κάμψη τον τελευταίο καιρό. Όπως οι ίδιοι έμποροι τονίζουν, οι μειωμένες τιμές κατάφεραν να προσελκύσουν τους καταναλωτές που έψαχναν να βρουν τόσο το ποιοτικό όσο και το οικονομικό. Είναι πάντα η μειωμένη τιμή σε όλα τα είδη αποδίδει. Δεν είναι μόνο στα ρούχα, και οτιδήποτε βρει φθηνό θα το ψωνίσει ο καταναλωτής. Έχουν αποδώσει, ναι. Ο κόσμος που θέλει να ψωνίσει τη μισή τιμή έχει έρθει στο μαγαζί και είναι και ευχαριστημένος, μπορώ να σου πω. Περίμενε δηλαδή τις εκτόσεις, περίμενε και τις μισές τιμές. Τώρα μετά τις εκπτώσεις έρχονται και οι προσφορές 10 ημέρες για τους καταναλωτές που δεν έχουν προλάβει να βγουν στα καταστήματα. Ένα 10ήμερο προσφορών θα υπάρξει. Σε γενικές γραμμές όμως δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον και για τα καινούργια μας είδη, τα οποία αφορούν την καλοκαιρινή ανοιξιάτικη σεζόν, η οποία είναι πολύ ωραία, είναι σε καλές τιμές. Λίγο ξέρεις, ανεβάζει τη διάθεση να φύγει ο χειμώνας, να έρθει το καλοκαίρι. Έχουμε καλές ημέρες, έχει βοηθήσει το καρναβάλι. Υπάρχει μια διάθεση. Θα βάλουμε κάποιο δεκαήμερο προσφορών και μετά εντάξει, δεν τελειώνω. Πάμε για την καινούργια σεζόν. Οι προσφορές θα είναι πάντα στο χειμερινό εμπόρευμα. Θα και νυχτάτικα, απλά κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερη τιμή. Έχουν έρθει αρκετά πράγματα. Πιστεύω μέχρι και σε 10 μέρες, 15 θα έχουν τελειώσει οι παραδόσεις και θα κάνουμε και τις βιτρίνες μας. Θα είναι πιο καινούργιες, πιο χρωματιστές. Πάμε εμείς τώρα σε κάτι διαφορετικό.
Πρωτού συνεχίσουμε, έχουμε στην άκρη τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Σωτήρη Γεωργούτζο από το Καραϊσκάκι, από το γήπεδο του Ολυμπιακού, που σε λίγη ώρα θα έχουμε τη μεγάλη μάχη. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, θέλει λίγο δυνατό να σε ακούω. 15 λεπτά απομένω στο Γιώργιο Καραϊσκάκι για το μεγάλο παιχνίδι, το τεράστιο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Manchester United, την περίφημη Manchester, την ηλική Manchester, 2-3 τη σήμερα στο Πειραιά. Και ήδη το κήπεδο δεν πέφτει καρπίστα. 35.000 κόσμους παρά την κερκίδα το 1 τρίτο της θύρας 7, το οποίο έχει κλείσει για μια τιμωρία του Ολυμπιακού και κάποια πανό που είχαν αναρτηθεί σε ρατσιστικό περιεχόμενο. Η UEFA το τιμώρησε με 2.000 θεατές λιγότερες. Παρά τα αυτά, όπως αυτή ο κόσμος ο υπόλοιπος έχει ασφυκτικά γεμίσει ακόμα και τα σκαλοπάτια του απίστευτου αυτού του φανταστικού και υπέροχου κηπέδου. Σημαντικό μάτσο, πολύ σημαντικό για τον κόσμο, για την ιστορία του Ολυμπιακού. Το μοναδικό που γίνεται αυτή την ώρα, που θα γίνει αυτή την ώρα για το Champions League, καθώ το παιχνίδι στη Ρωσία ξεκίνησε θέμη πολύ πιο νωρί. Υπέροχη ατμόσφαιρα, όμορφη ατμόσφαιρα και αναμένεται να δούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι σε πολύ λίγο θέμη. Και σημειώνουμε ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα και για τη χώρα μα, η οποία συνεχίζει δυναμικά και την πορεία τη στο να κρατά την 8η θέση, έτσι. Ναι, είναι η 12η θέση, την οποία την έχει εξασφαλίσει όπω δίνουν τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι πολύ κοντά να την κρατήσει έστω τη βαθμολογία της UEFA, οπότε αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα είναι πάρα πολύ καλό πέρα από τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι που αναμένεται να δούμε σε λίγο καιρό, σε 13 λεπτά και ο Ολυμπιακός είναι αποδυναμωμένος βέβαια λόγω του Μήτρογλου, του Βάης κλπ. Αλλά και του Σαφιόλα, που είδαμε πριν από λίγο, τον Καρεμπέ είδαμε πριν από λίγο. Αλλά και η Μάντσεστερ δεν είναι εκπληκτική, δεν είναι ο Φέγγις, όλος ο Άλεξ. Έχουν αλλάξει πολλά, αλλά είναι μια τεράστια, μια μυθική ομάδα, ίσως η κορυφαία στον κόσμο. Με μεγάλο ενδιαφέρον θέμη αναμένει το παιχνίδι αυτό. Πολύ παλέμα και άλλοι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Καραϊσκάκης. Ακούτε και εσείς τι γίνεται και σίγουρα θα αναμένεται να παρακολουθήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι εδώ και ο Στέλιος Μπούρας δίπλα μου, έχετε πολλούς ερωτισμούς και θα πιστεύετε φυσικά, όπως είπε και χθες ο Ηλίας του Κουσανίδης όλα στην χώρα, ο Ολυμπιακός πιστεύει όπως πιστεύει και ο Ηλίας, έτσι όλοι πιστεύουν, όλοι οι Έλληνες δηλαδή πιστεύουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει καταρχάς μια μεγάλη νίκη. Και σε 15 μέρες στην Αγγλία, στις 19 του Μάρτη, το εκλογικό επίσης Old Trafford θα παίξει και θα τα παίξει όλα για την πρόκληση. Γιατί όχι να φτάσει στο 8. Τίποτα δεν είναι αδύνατο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να το πιστεύει, φίλες και φίλοι του Best σε όλη τη γη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Βεβαίως, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα, Ανατολή. Επανερχόμαστε στα δικά μας. Ολοκληρώθηκε ομαλά η διαδικασία δηλώσεων για την συμμετοχή των μαθητών της τρίτης ηλικίου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι, όπως σημειώνεται, μπαίνουν στη φάση της προετοιμασίας. Τελείωσε η προθεσμία για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία αίτηση δήλωση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε απόλυτα ομαλά, από όσο ξέρουμε, σε όλα τα λύκεια του νομού Μεσσηνίας, χωρίς κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, όπως ξέρετε, είναι η τελευταία μέρα σήμερα των δηλώσεων, άρα ουσιαστικά μιλάμε για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, κυρίως όσον αφορά τις στρατιωτικές αστυνομικές σχολές, δηλαδή σχολές οι οποίες βγάζουν μια δική τους προκήρυξη τα αντίστοιχα υπουργεία και οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν κάποιες αντίστοιχες αιτήσεις. Αυτά συνήθως γίνονται λίγο μετά το Μάρτιο. Μπορεί να είναι βέβαια και επειδή οι ημερομηνίες δεν ανήκουν αυτές στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά στα αρμόδια υπουργεία που βγάζουν αυτές τις προκήρυξεις δεν είναι σταθερές όταν τις γνωρίζουμε τώρα, αλλά συνήθως είναι Μάρτιο-Απρίλιο. Οπότε οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις αντίστοιχες σχολές πρέπει να έχουν το νου τους ώστε να υποβάλουν τα δικαιολογητικά όπως απαιτούνται για να μπορέσουν τελικά να είναι υποψήφοι για αυτές τις σχολές. Από την άλλη, τώρα οι υποψήφοι για το 10% μπορούσαν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2013. Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφοι για το 10% των θέσεων δεν θα υποβάλουν αίτηση δήλωση τον Φεβρουάριο, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Όσοι εξ αυτών επιθυμούν την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές, σε αστυνομικές σχολές ή σχολές ακαδημιών εμπορικού ναυτικού, θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων υπουργείων, ώστε να υποβάλουν στις σχολές αυτές ανάλογη αίτηση με δικαιολογητικά και να υποβληθούν στις προκατακτικές εξετάσεις. Ενδιαφέρον υπάρχει πολύ μεγάλο.
Έχουμε τουλάχιστον στο ΚΕΣΥΠ είναι καθημερινά τα ραντεβού σε αρκετά μεγάλο αριθμό. Πιστεύω ότι και στα σχολεία αντίστοιχα απευθύνονται στους διευθυντές των ηλικίων ή στους υπεύθυνους καθηγητές του συνδέσμου με το ΚΕΣΥΠ για απορίες και ή εκεί τις λύνουν κατευθείαν ή τα προωθούν τα παιδιά στο ΚΕΣΥΠ. Από την άλλη τώρα, όσοι υποψήφοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΝ να συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα λάβουν μέρος και στις πρακτικές δοκιμασίες, υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα δηλαδή. Αντίθετα, οι υποψήφοι για το 10% των θέσεων στο ΤΕΦΑ δεν θα διαγωνιστούν εκ νέου στις πρακτικές δοκιμασίες, αλλά θα διατηρήσουν τις περσινές τους επιδόσεις. Αν το 2013 δεν είχαν υποβληθεί στις πρακτικές δοκιμασίες, φέτος δεν μπορούν να είναι υποψήφοι για το 10% των ΤΕΦΑ. Σημειώνεται παράλληλα ότι οι αστυνομικές σχολές φέτος δεν θα δεχτούν υποψήφιους ιδιώτες, αλλά μόνο ήδη υπηρετούντες αστυνομικούς. Θα περάσουμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, το οποίο μάλιστα έχει να κάνει με κάτι από εκλογές. Να δούμε πώς σχολίασε ο γνωστός μπαλούρδος της ελληνοφρένειας την υποψηφιότητά του για δήμαρχος Γαργαλιάν. Καλά. Το βούρλο δεν κάνει άλλη δουλειά από το να μιλάει στο τηλέφωνο. Σουτ καλέ! Μιλάει με την πατρίδα του, τους Γαργαλιάνους. Σας εξηγώ! Με εκτιμά πολύ η πρότασή σας. Αλλά δεν μπορώ να ασχοληθώ. Ξέρω ότι είμαι άξιο τέτοιο Γαργαλιάνων. Ξέρω ότι εκτιμώ τη στολή. Την ελληνική αστυνομία. Και την ελληνική δημοσιογραφία. Το θέμα δεν είναι τι λέει ο δικός μας ο ηλίθιος. Το θέμα είναι τι του λέει ο άλλος στη γραμμή. Κυρία Πρόεδρε! Με εκτιμά πολύ η πρότασή σας, αλλά δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος δήμαρχος της πόλης μας. Ξέρω ότι στο πρόσωπό μου συνενώνονται όλες οι μνημονιακές δυνάμεις του χωριού μας. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να δεχτώ. Κάνω καριέρα. Όταν φαντάζεστε δήμαρχο. Εδώ είναι δήμαρχος ο Καμίνης. Εσείς. Θέλουν να με κατεβάσουν για δήμαρχο στο χωριό. Πρόσωπό μου λέει... Βλέπουν έναν ηγέτη μακράσπτωης, μία αυτοδιοικητική προσωπικότητα. Τους το είπα όμως καθαρά. Η πρότασή τους με εκτιμά, αλλά δεν μπορώ. Μήπως θα το ξανασκεφτείς. Ναι, ας το ξανασκεφτώ. Το ξανασκέφτηκα. Θα μου άρεσε να ήμουν δήμαρχος. Θα έδινα νέα πνοή στην πόλη. Θα διεκδικήσω την ψήφο του γαργαλιάνικου λαού. Άμυρε γαργαλιάνη και λαέ. Θα με πάρεις για γραμματέα! Εγώ ο Μπαλούρδος! Δεν έχω αποφασίσει ακόμη! Θέλω να μελετήσω όλες τις πτυχές! Είμαι σίγουρος όμως ότι θα πράξω το σωστό! Άλλωστε, δεν έχω επικοινωνήσει και με το μαξί μου! Θα πάρω το χρήσμα! Μέχρι να αποφασίσω, πάτε εσείς στο καμπινέ, κάντε την ανάγκη σας και μετά πάλι εδώ! Η καιρή είναι κρίσιμη! Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει οι νέοι και οι άξιοι να βγούμε μπροστά. Αυτά λοιπόν για από την Ελληνοφρένεια που είχε και άρωμα μεσημείας. Ο Θέμης Γιωργαντάς και οι μέλισσες θα απογειώσουν τη μεγάλη παρέλαση του δεύτερου Καλαματιανού Καρναβαλιού. Ο παρουσιαστής σχεδίασε υπέγραψη για τη συμμετοχή του, ενώ όπως σημειώνεται θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις από την Καρναβαλική Επιτροπή. Αύριο μάλιστα θα πραγματοποιηθεί πάρτι σε γνωστό κλαμπ της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας με τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό. Την πολυπόθετη υπογραφή κατάφερε και πήρε η Καρναβαλική Επιτροπή της Καλαμάτας και έτσι το μεγάλο όνομα που θα παρουσιάζει την τελετή λήξης, δηλαδή την μεγάλη παρέλαση για το καρναβάλι, είναι ο Θέμης Γιωργαντάς. Στις 2 η ώρα ξεκινάει η παρέλασή μας. Θα συγκεντρωθούν όλα τα πληρώματα στην πλατεία Υπαπαντής. Και ο παρουσιαστής μας στην τελετή λήξης θα είναι ο Θέμης Γιωργαντάς. Αργότερα βέβαια θα έχουμε και τις μέλισσες που θα μας τραγουδήσουν για 2 ώρες να κλείσει έτσι ευχάριστα χορευτικά το πρόγραμμά μας. Είναι το αποκορύφωμα όλων αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων που έχουμε ξεκινήσει και θέλουμε να γίνει κάτι πολύ δυνατό, φαντασμαγορικό. Γι' αυτό φέρνουμε και έναν παρουσιαστή που είναι γνωστός και ένα συγκρότημα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Όπως σημειώνεται μάλιστα,
Η δράση της Καρναβαλικής Επιτροπής δεν σταματά μόνο εδώ, καθώς την Τετάρτη στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί πάρτι σε γνωστό κλαμπ της περιοχής με στόχο να μαζευτούν αρκετά χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Τόσες μέρες έχουμε τα παιχνίδια του Κρυμμένου Θησαυρού που συνεχίζονται, αλλά ενδιάμεσα είπαμε να κάνουμε και ένα πάρτι για προς τιμή μας της Καρναβαλικής Επιτροπής. Το διοργανώνουμε στο Please Don't Tell. Η είσοδος είναι στα 6 ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Οπότε δεν καλούμε όλους να έρθουν για να χορέψουν μόνο και να περάσουν καλά και να διασκεδάσουν, αλλά και γιατί όσα χρήματα συγκεντρωθούν θα πάνε για καλό σκοπό. Λίγο πριν την τελετή λήξης όμως, την προηγούμενη μέρα δηλαδή, το Σάββατο, θα υπάρξει και η Ζαμπιάδα, όπου τα μέλη των γκρουπ θα παίξουν τα τελευταία παιχνίδια αυτού του καρναβαλιού. Και λίγο πριν τη λήξη μας θα συγκεντρωθούμε στο λιμάνι στις 2 η ώρα για να κάνουμε την Ζαμπιάδα, που εκεί πέρα θα τελειώσουν τα παιχνίδια, θα έχουμε πολύ ξεχωριστά παιχνίδια, πολύ πρωτότυπα και πολλές εκπλήξεις. Την εργασία τους παρουσίασαν οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EcoMobility. Τα παιδιά κέρδισαν τις εντυπώσεις καθώς συνεχίζουν το έργο των προκατόχων τους και έτσι τοποθέτησαν ηχητικά φανάρια σε 3 κεντρικά σημεία της πόλης, ώστε οι άνθρωποι με μειωμένη όραση να βοηθηθούν στη μετακίνησή τους. Την εργασία τους παρουσίασαν οι μαθητές των εκπαιδευτηρίων Μπουγά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EcoMobility. Είμαστε η ομάδα του EcoMobility. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την ασφαλέστερη και πιο οικολογική μετακίνηση στην πόλη μας. Το για μας ήταν μια ξέχαστη εμπειρία και δεν θα τελειώσει πέρυσι, διάμε το βραβείο, αλλά είμαι τρόπο ζωής. Και είμαι περήφανη για τα παιδιά και για το σχολείο μας αλλά και για όλα που συνεχίζουν το EcoMobility. Χαρούμενοι για αυτά τα παιδιά που συνεχίζουν την προσπάθειά μας και έχουμε πολύ καλούς αντικαταστάτες και κάνουν πολλά πράγματα πάνω σε αυτά που κάναμε εμείς και έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Να σημειωθεί ότι οι περσινοί συμμετέχοντες είχαν κερδίσει το βραβείο της καλύτερης εργασίας, ενώ οι νέοι συνεχίζουν το έργο τους και τοποθέτησαν ηχητικά φανάρια σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Έχουμε ασχοληθεί με ένα κυρίως θέμα, τους ανθρώπους με μειωμένη όραση, τους οποίους μας βοήθησαν πάρα πολύ στην εργασία μας και εμείς τους βοηθήσαμε. Ασχοληθήκαμε με την τοποθέτηση φαναριών των ηχητικών, τα οποία βοηθάνε βασικά τη μετακίνησή τους στην πόλη. Μαζεύσει κάποιες πληροφορίες που αφορούν την πόλη μας. Παρουσιάζουμε κάποια προβλήματα που αφορούν την πόλη μας. Είναι να κάνουμε πιο φιλική την πόλη προς τον άνθρωπο. Οι εργαζόμενες γυναίκες του δημόσιου τομέα στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων. Είναι αυτό το ζήτημα της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Καλαμάτα από το Νομαρχιακό Τμήμα Τσαδί. Η ημερίδα συνδιοργανώνεται με το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Οι εργαζόμενες γυναίκες του δημοσίου τομέα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων είναι το αντικείμενο ημερίδας, η οποία και θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος στο Διοικητήριο στην Καλαμάτα. Η ημερίδα αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα και διοργανώνεται από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Μεσσηνίας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Αύριο διοργανώνεται μία ημερίδα 6 ώρα το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ και υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Το θέμα της ημερίδας είναι οι εργαζόμενες γυναίκες του δημόσιου τομέα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων. Καλούμε όλους τους πολίτες να παρευρεθούν στην ημερίδα, όχι μόνο τις γυναίκες, γιατί τα πράγματα που θα αυτά που θα ακουστούν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα ανατρέψουν τις αντιλήψεις που έχουμε μέχρι σήμερα. Οι γυναίκες δυστυχώς το 2014 υποεκπροσωπούνται σε όλες τις υψηλές βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης, της ιεραρχίας στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αυτό οφείλεται στο διπλό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η γυναίκα, ο οποίος είναι ο βιολογικός ρόλος της και η συμμετοχή της στην οικογένεια, και ο άλλος είναι ο κοινωνικός της ρόλος και η συμμετοχή της στην αγορά εργασίας. Εμείς αύριο θα αναφερθούμε σε όλα αυτά τα προβλήματα και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις και μέσα από το θεσμό του κράτους πρόνοιας, το οποίο καταραίει και αυτό έχει ως συνέπεια να υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο ο ρόλος της γυναίκας. Ah!
Εξερεύνηση στον Αμαζόνιο. Ναι ρε φίλε, μέσα. Με 200 λεπτά χρόνο ομιλίας θα πεις και μια κουβέντα παραπάνω. Free to go, 200 λεπτά χρόνος ομιλίας προς όλους, μόνο με 5 ευρώ. Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα έκανε τον απολογισμό του ο Γιώργος Λαζαρίδης. Η Εύσα ήταν κατάμεστη, με τον κόσμο μάλιστα να δίνει δύναμη και αγάπη στον πρωταθλητή, ώστε να συνεχίσει τους αγώνες και τις νίκες. Σε απολογιστική εκδήλωση προχώρησε ο γνωστός και αγαπημένος όλων αθλητής Γιώργος Λαζαρίδης. Για να μιλήσουμε για την ομολογημένη σε δημοσιακή διαδρομή του Γιώργου Λαζαρίδη, σε ένα πάρα πολύ δύσκολο χώρο, όπως είναι ο χώρος του αθλητισμού, όπου ο Γιώργος σε μια προσωπική υπέρβαση ζωής, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, καταθέτει τη δική του πολύ σημαντική συνεισφορά σε ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, στο τένις με αμαξίδιο, και οι διακρίσεις που έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν ομολογημένους υπερήφανους. Όλους εμάς τους φίλους του, τους συγγενείς του, τους γονείς του, όλους αυτούς που είναι κοντά του όλα αυτά τα χρόνια και στηρίζουν την προσπάθειά του. Γιατί πέρα από το αμοιβώς αθλητικό κομμάτι, η προσπάθεια που καταβάλλει ο Γιώργος είναι ένα παράδειγμα ζωής, ο ίδιος είναι ένα παράδειγμα ζωής με όλα αυτά που κάνει και νομίζω ένα παράδειγμα προς μίμηση από όλους μας. Ο αθλητισμός έχει και ανάγκη από αυτά τα δύο πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια έχει ανάγκη από τη συμμετοχή. Ο αγώνας που κάνει ο Γιώργος είναι πράγματι ένας αγώνας παραδειγματικός. Είναι παράδειγμα προς μίμηση από όλους τους ανθρώπους. Δείχνει δηλαδή το τι μπορεί να καταφέρει ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής, με τη δύναμη του πνεύματος καταρχήν και στη συνέχεια με την εκγύμναση και με την προσπάθεια την σωματική. Για δέκατη συνεχή χρονιά η εκδήλωση αυτή είναι για μένα το εφαλτήριο που μου δίνει την όθηση για να συνεχίσω την αγωνιστική μου δραστηριότητα. Πριν 10 χρόνια όταν ξεκινούσε το ταξίδι με τη ρακέτα δεν μπορούσα να φανταστώ πόση αγάπη θα εισέπρατα και πόση δύναμη θα αντλούσα μέσα από τον αθλητισμό. Θεωρώ ευλογημένο τον εαυτό μου που σας έχω δίπλα μου και αναγνωρίζετε με το παραπάνω την προσπάθειά μου. Το κοινό μάλιστα γέμισε την αίθουσα ενώ ο καλαματιανός αθλητής με αμαξίδιο έκανε λόγο για την πορεία του τόσο τα τελευταία 10 χρόνια όσο και για τις επιτυχίες που είχε το 2013. Και καταφέρνουμε να κατακτούμε το ασημένιο μετάλλιο. Πραγματικά η επιτυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και επειδή θεωρώ λοιπόν αυτή η χρονιά για μένα ήταν εξαιρετική, θέλω όλες αυτές τις επιτυχίες που κατάφερα και κέρδισα μέσα στο 2013 και το ασημένιο μετάλλιο που κατάκτησα με την εθνική ομάδα να το μοιραστώ μαζί σας, να σας το αφιερώσω. Και να το αφιερώσω και σε τρεις ανθρώπους. Οι δύο εξ αυτών δεν είναι στη ζωή. Ο ένας είναι ο παππούς μου ο Βασίλης και ο άλλος ο ξαδερφός μου ο Χρήστος. Και στη γιαγιά μου που είναι στη ζωή ακόμα την Άννα που για μένα είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Ήταν μια πολύ σημαντική, με πολλές επιτυχίες αλλά και πολλές δυσκολίες χρονιά για τον Γιώργο Λαζαρίδη. Η χρονιά ξεκίνησε με μια αντίστοιχη εκδήλωση που έγινε εδώ στον ίδιο χώρο στα μέσα του Φεβρουαρίου που ήταν η εκδήλωση του απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς. Η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση του Γιώργου ήταν στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όπου η εθνική ομάδα κατάφερε και πήρε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μέχρι στιγμής στη χώρα μας για το τένις με αμαξίδιο. Στα μέσα του Μαρτίου μια ακόμα υποχρέωση του Γιώργου ήταν το τουρνουά Γκάτζη στην Τουρκία όπου μαζί με τον Στέφανο τον Διαμαντή κατάφεραν και εκεί και πήραν την πρώτη θέση στο διπλό και κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Τυχώς φτάνουμε στον Αύγουστο όπου ο Γιώργος χρειάστηκε για πάνω από 20 μέρες με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας να νοσηλευτεί για πάνω από 20 μέρες όπως σας είπα στον Ερυθρό Σταυρό. Και από εκεί και μετά έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια της αποθεραπείας του αυτή τη στιγμή και βέβαια μια προετοιμασία που ξεκινάει σχεδόν από το μηδέν μαζί με τον προπονητή του, τους γυμναστές του και τους γιατρούς του που τον παρακολουθούν. Στις 4 Οκτωβρίου είχε την τιμή να είναι ο τελευταίος λαμπαδιδρόμος της λαμπαδιδρομίας των εθελοντών αιμοδοτών. Τις εντυπώσεις κέρδισε για μία ακόμη φορά η εκπομπή Όλα στη Φόρα. Καλεσμένος ήταν ο Ηλίας Προυσανίδης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και όχι μόνο.
Παράλληλα, έντονος λόγος έγινε και για την ομάδα της Καλαμάτας και την πορεία της. Από το Χαϊδάρι. Ναι. Έπαιξα 2 χρόνια στη Δέλτα Εθνική και άλλα 2 χρόνια στη Γάμα Εθνική και από εκεί. Σε μάθαμε στον Όφη όμως εμείς. Ναι. Ουσιαστικά ήμουνα εγώ και ο Γιάννης Οθωμαίδης, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Ήμασταν οι 2 ποδοσφαιριστές από Γάμα Εθνική που παίζαμε Εθνική Ελπίδων. Και ο κύριος Σταματιάδης τότε μας είχε πάρει στην ομάδα. Οπότε από εκεί με είδε ο κύριος Γκέραρτ και με πήρε στον Όφη. Μπήκατε εκεί 4 χρόνια. 5 χρόνια. 5 χρόνια στον Όφη. Αλφα-εθνική, έτσι. Αλφα-εθνική, ναι. Πορείες μεγάλες με τον Γκέραρτ. Ήμουνα πολύ τυχερός γιατί στο ξεκίνημα της καριέρας μου είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον κύριο Γκέραρτ που ήταν μεγάλος δάσκαλος και ουσιαστικά θεωρώ ότι έμαθα σωστό το ποδόσφαιρο. Πώς και από Όφη που είχε δεσμούς με τον Παναθηναϊκό, τότε εσείς καταφέρνετε και πάτε στον Ολυμπιακό. Με πρόεδρο στον Ολυμπιακό, ποιον? Ο Κόκαλης, βέβαια. Ο Κόκαλης ήταν πρόεδρος. Εγώ τότε από ό,τι κατάλαβα, επειδή έπαιζα τότε για λίμπερο, υπήρχε ακόμα αυτή η θέση στο ποδόσφαιρο, κάθε καλοκαίρι ακουγόταν το όνομά μου ότι θα πάω στο Παναθηναϊκό. Το θυμάμαι. Για καλή μου τύχη, πάντα εκ του αποτελέσματος μιλάω, τότε έπαιζε στο Παναθηναϊκό ο Ζουνίδης, πήγαινε πάρα πολύ καλά ο Μαρίνος, οπότε κάθε καλοκαίρι ενώ λεγόταν ότι θα πάω, τελικά δεν πήγα. Την τελευταία χρονιά που τέλειξε. Παλιούς προσφερθές, παλέμαχους, προσφερθές που έχουν βοηθήσει τις ομάδες τους, τις προωθούν, τις βάζουν, τις ομάδες τους, γιατί έχουν γνώση με το αντικείμενο. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα είναι όλα ανάποδα. Άντε λοιπόν, τάκι σιγά σιγά και στη Μαύρη Θύελλα, λέει, γράφει ο κόσμος εδώ. Άντε σιγά σιγά. Βλέπουμε παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο, επειδή έχουν μια οικονομική επιφάνεια να μπορούν να κάνουν τα πάντα. Όχι, νομίζω ο καθένας πρέπει να έχει το δικό του πόστο. Και προσφερθές σαν τη Λία και με τη γνώση τη Λία χρειαζόμαστε το ποδόσφαιρο. Ωραία. Νομίζω ότι αν ήταν σε μια ομάδα σαν τεχνικό διευθυντής και μπορούσε να πάρει να κάνει όλο το πακέτο, το μοντέλο της ομάδας, μπορώ να σας πω, θα μπορούσε να έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα. Νομίζω ότι όχι, Ηλίας, αυτό το όχι. Όταν το ποδόσφαιρο διοικείται, χωρίς να ξέρω βέβαια τους ανθρώπους, ναι, του Πανηλιακού και όλα αυτά που περάσατε, που από ό,τι άκουσα βέβαια και από τα λεγόμενά σας κάνουν καλή δουλειά. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ο Πανηλιακός βρίσκει στο δρόμο του σαν ομάδα. Απλά μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί δεν μου είχαν δείξει κάποια στοιχεία, εμένα ειδικά προσωπικά, και στην εκπομπή μας και σε όλους μας. Βγήκε ο κύριος Αγγελής την προηγούμενη φορά, μίλησαμε πολύ ωραία, απάντησε στον κύριο Κούγια. Εμείς δεν πήραμε θέση περί του ενός, δεν το ξέρουμε το θέμα τι συμβαίνει εκεί, ας πούμε. Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι υπάρχει. Νομίζω μπορεί να γίνει και κατά λάθος, δεν ξέρω, αλλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή Τι παίζει με την Δέσποινα Καλογεροπούλου. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.